Ευλάκεμα, προσευχή και προσοχή. Προσευχή και προσοχή. Δεν θα μεταφέρετε το μυαλό σας δεξιά ή αριστερά, αλλά θα παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει και να μας χαρίσει την υγεία μας για να είμαστε κοντά. Όχι να μας παραχωρήσει την υγεία για να φύγουμε από κοντά. Να μην σκεπτόμεθα να γίνω καλά για να πάω πάλι στους χορούς και τα διασκεδάσεις και την αμαρτία. Όταν ο Θεός σε βλέπει, διότι ξέρει τι θα κάνεις, γνωρίζει ο Θεός και την τελευταία λέξη που θα πούμε προτού βγει η ψυχή μας. Ξέρετε ότι θα πούμε την τελευταία στιγμή. Γνωρίζει ότι εάν το ζητήσει η υγεία για να πηγαίνει να κάνει αμαρτία και να χορεύει, να διασκεδάζει και να αμαρτάνει, δεν θα σε γίνει. Εγώ λέγεται για να σε έχω κοντά μου, έτσι θα σε. Δεν είναι λίγε οι ομολογίε των πιστών ανθρώπων που ήρθαν εδώ, που με τη χάρη του Θεού έγιναν καλά και θα έφυγαν που το ομολογούν και λέγουν ότι αν δεν δοκιμασία, εγώ δεν θα πατούσα ποτέ στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Θεός και όταν έρχεσαι στο Θεό, έρχεσαι στην Εκκλησία. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς, όταν γίνομαι καλά, να μην φύγουμε από το να γίνουμε πιο κοντά στον Θεό, παιδιά. Να γίνουμε παιδιά του πιο κοντά. Μόλις μας δώσει την υγεία μας, να το πλησιάσουμε πιο κοντά. Και έπειτα το είπα και το παραλαμβάνω, ότι αν δεν έχει σχέση με την εξομολόγηση και την μετάνοια, δεν πρόκειται να γίνεις καλά. Η ρίζα της θεραπείας είναι η μετάνοια, η εξομολόγηση. Ο Άγιος Παΐσιος στο Άγιο Όρος, όταν πήγαιναν τα πλάσματα τα άρρωστα, που λέει, σύρε του λέει να βρεις το πνευματικό σου να εξομολογηθείς και θα γίνεις καλά. Αυτό και έκανα για ασθενείς. Έβρισκαν το πνευματικό να εξομολογούνται και με το λίγο χρονικό διάστημα γίνονται το καλά. Όταν εμείς δεν έχουμε υπόψη, δεν έχουμε κατά νου ότι η θεραπεία μας είναι η εξομολόγηση, πώς θα γίνουμε καλά. Έπειτα όσοι καπνίζετε και είστε αυτή τη στιγμή εδώ με το τσιγάρο του διαβόλου, το διαβολόχορτο, εάν δεν το πατήσετε χάπι, εάν δεν το λιώσετε και αν δεν το πετάξετε, δεν πρόκειται να γίνει. Διότι έχεις τον διάβολο μέσα στην αγκάλι σου, πώς θα γίνεις καλά. Και προσέχετε πολύ όταν έχεις αυτό το διαβολόχορτο στο στόμα σου, μην πλησιάζεις τον Χριστό να κοινωνήσεις, διότι ο Χριστός είναι καθαρός. Εκείνο το στόμα σου βρωμάει, βρωμοκοπά, με το τσιγάρο, που το βάζεις στον Θεό. Δεν διακρίνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου, λέει, γι' αυτό είσαι άρρωστος. Γι' αυτό λέγει αρρωσταίνεις και γι' αυτό πεθαίνεις. Δεν διακρίνεις το σώμα μου και το αίμα μου. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς. Ή θα κόψουμε τα πάθη μας και θα γίνουμε παιδιά του Θεού πνευματικοί άνθρωποι ή μάτιος ο τρόπος μας. Εγώ βέβαια κάνω το καθήκον μου. Στο Θεό μου είμαι ενώπιον του και του λέω Θεέ μου, εγώ έκανα το πάει και τα παιδιά σου να τα οδηγήσω κοντά σου. Τους εκήρυξα, τα συμβούλευσα, τα ενωθέτησα, τα εξομολόγησα, τους είπα όσο μπορούσα, έβγα τη ζωή μου για αυτά, εσύ από ψηλά, είσαι ο δίκαιος με τις δίκαιος και δίκαιε αποφάσεις σου και κρίσεις σου. Παιδιά μου, νομίζω εγώ θα μείνω σε αυτόν τον κόσμο. Εμένα μου. Δεν μένουμε, θα φύγουμε από αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς, όσοι θέλουμε
διακόψουμε τα πάθη μας. Τα πάθη, τα πάθη. Τις βδέλες που είναι πάνω στην ψυχή, να τις πετάξουμε. Να μην απομυζούν το αίμα της ψυχής μας.